Βρίσκομαι λοιπόν εδώ με τον κύριο Αντώνη στο Αρμενάκι, σε ένα καταπληκτικό μαγαζί που έχει μια ιδιαιτερότητα και θέλω λίγο να μιλήσω για αυτήν πριν μου πείτε ότι κάθε πιάτο το οποίο θα παραγγείλετε μέσα από το μενού, μπορεί να είναι και πιάτο ημέρας, μπορεί να είναι και από τα κλασικά που υπάρχουν, ο κύριος Αντώνης έρχεται ως σομελιέ και σας προτείνει 2 με 3 κρασιά τα οποία μπορεί να συνοδεύσετε το γεύμα ή το δείπνο σας. Σωστά τα λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα σου εγώ παρήγγειλα για παράδειγμα κακαβιά. Τι μου προτείνετε? Θα σου φέρει ένα κρασάκι από τη σύρωπη Κυκλάδες, σαν τα Μάρθα, του Νίκου του Χατζάκη. Ναι. Το κρασί παράγεται από ασύρτικο σταφύλι. 50% στα φύλλα αυτά προέρχονται από το νησί τη Σύρου. 30% από την Πάρο και 20% από την Μύκονο. Ένα ξηρό κρασί με υψηλή οξύτητα, αρκετά δροσερό και έχουμε αρώματα από λεμαχθούς και ανανά, το οποίο θα συνοδεύσει πολύ ωραία τη σούπα μας. Αυτό το κρασί το προτείνετε και σε άλλα πιάτα που να είναι θαλασσινά? Βεβαίως, και σε άλλα πιάτα. Ταιριάζει και με τη σούπα, ταιριάζει και με κάποιο ψάρι ψητό που δεν, είναι, δεν έχει πάρα πολύ δυνατή γεύση, πάρα πολύ λιπαρό. Μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα πιάτα. Τώρα εδώ για τη σούπα που έχετε είναι μια πολύ καλή περίπτωση, διότι τι μας κάνει, στη σούπα συνήθως βάζουμε λεμόνι, λεμόνι για να φτιάξουμε τη γεύση σούπας. Λοιπόν, αντί για να βάλουμε τώρα λεμόνι στη σούπα μας, θα πίνουμε μια γουλιά κρασάκι μετά και αντικαθιστά ακριβώς το λεμόνι. Ένα άλλο κύριο σου που θα μου φέρετε που είναι έκπληξη, είναι πάλι σε θαλασσινό, θα μου προτείνετε? Θα σας φέρω ψαράκι. Θα σας φέρω στο δέντρο ψαράκι. Κάποιο δέντρο ψαράκι. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Οπότε θα έχουμε συνέχεια για να δούμε τι κρασί θα συνοδεύσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Στην υγειά μας λοιπόν. Στην υγειά σας.